Κάποιες φορές προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που ενεργοποιεί τους ανθρώπους και τους ενώνει μέσα από την κοινή προσφορά του εθελοντισμού. Στον Παρθενώνα, εδώ και 10 χρόνια, διοργανώνεται το Πέρασμα Τραγουντέλη. Μία εκδήλωση που σκοπό έχει να φέρει μικρούς και μεγάλους φίλους σε επαφή με τη φύση και τον ορεινό όγκο του τραγουδιλίου. Ο σκοπός αυτής της διοργάνωσης ήταν να βγει ο κόσμος στο δάσος, να περπατήσει, να το γνωρίσει και να το αγαπήσει και ταυτόχρονα να γυμνάσει σώμα και ψυχή. Εγώ είμαι ο Τάσος Σταμάτης, αντιπρόεδρος της εθελοντικής ομάδας του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής. Συμμετάσχουμε και εμείς στο 10ο πέρασμα τραγουδιλίου με την ομάδα μας και βοηθάμε στο Δήμο Σιδωνίας και το Πολιτιστικό Σύλλογο του Παρθενώνα. Εγώ θα σας πω αναλυτικά για τις περιπατητικές διαδρομές. Η πρώτη διαδρομή είναι από Βουρβορού, είναι 18 χιλιόμετρα. Ξεκινάει από Βουρβορού, Δημητρέλη, Λιβαδιά, Ασκαμιά και τερματίζει στο Παρθενώνα. Η ώρα εκκίνησης είναι 9:30. Η δεύτερη διαδρομή είναι από την Νικήτη, 18 χιλιόμετρα. Είναι ταυτόσιμη με την ποδηλατική. Ξεκινάει από το Ξοκλήσι του Αγίου Παύλου, Λιβαδιά, Ασκαμιά και τερματίζει στο Παρθενώνα. Ώρα εκκίνησης είναι 9:30. Η τρίτη διαδρομή ξεκινάει από το Νέο Μαρμαρά. Είναι 7,5 χιλιόμετρα. Ξεκινάει από το Ξοκλήσι Ζωοδόχου Πηγής, Μήλος, Γιουνά, Καμίνι και τερματίζει στο Παρθενώνα. Ώρα εκκίνησης είναι 10:30. Η τέταρτη διαδρομή είναι από τον Παρθενώνα 25 χιλιόμετρα. Είναι ταυτόσιμη με τα άλογα αυτή. Ξεκινάει από Παρθενώνα, Ασκαμιά, Ψαριά, Ήταμο, Προφήτη Λία και καταλήγει στον Παρθενώνα. Η ώρα εκκίνησης είναι 8:30. Η πέμπτη διαδρομή είναι 6,5 χιλιόμετρα και ξεκινάει από τον Παρθενώνα. Κρυονέρι, Ασπρόπετρες, Άγιο Αθανάσιο και τερματίζει πάλι στον Παρθενώνα. Ώρα εκκίνησης είναι 10:30. Η έκτη και τελευταία διαδρομή, είναι και καινούργια αυτή, είναι 3 χιλιόμετρα, είναι συνήθως παιδική διαδρομή. Ξεκινάει από τον Παρθενώνα, Δημητράκη, Βρυσούδα και τερματίζει στον Παρθενώνα. Η ώρα εκκίνησης είναι 11:30. Ως άνθρωποι, ως πολίτες, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όσον αφορά την καθαριότητα στο βουνό. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ όσους συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Υπάρχουν επάνω άτομα τα οποία έχουν χώρους για να πετάμε τα σκουπίδια, να διαφυλάξουμε λοιπόν την καθαριότητα του βουνού. Η εκδήλωση απαιτεί μεγάλη προετοιμασία και μεγάλη συμμετοχή εθελοντών, μια και κάθε χρόνο ο όγκος του κόσμου που συμμετέχει ολοένα και αυξάνεται. Γεια σας, τι ετοιμάζουμε εδώ σήμερα? Σήμερα μα κάνουμε τα σάντουιτς, γιατί αύριο έχουμε το περπατόδρομο. Πόσα σάντουιτς θα ετοιμάσατε σήμερα? Δεν γνωρίζω, πάντως αρκετά, 1200. Από τι ώρα ξεκινήσατε εδώ να δουλεύετε? Από τις 11. Ναι. Και θα τελειώσετε τι ώρα? Άγνωστο, μπορεί να νυχτώσουμε κιόλας. Σας αρέσει η διαδικασία αυτή? Ναι, πάρα πολύ. Συμμετέχετε κάθε χρόνο? Ναι, ναι, κάθε χρόνο. Κόβουμε ψωμί για τα σάντουιτς, για αύριο, για το πέρασμα του τραγουδελίου. Αυτά είναι δωρεές εδώ? Είναι δωρεές από τους εκάστοτε επαγγελματίες. Ψωμάκια, είδη αλαντικών, σαλάτες, μπισκοτολούκουμο, διάφορα. Γεια σας! Τι κάνετε? Καλά. Εσείς τι κάνετε? Καλά είμαστε. Δουλεύουμε. Θα τα δοκιμάσουμε ένα νόστιμα? Ναι, πολύ ωραία. Πάρτε από ένα. Εδώ είναι το ζαχαροπλαστείο του συλλόγου. Εδώ είναι το μπισκοτολούκουμο. Αυτό, από αυτό το ετοιμάζετε γιατί παίρνουν ενέργεια με τη ζάχαρη. Τη χρειάζονται δηλαδή όταν περπατάνε? Βεβαίως. Ειδικά όταν πέφτει κάποιος στο ζάχαρο, πρέπει να φάει ένα μπισκοτολούκουμο. Αλλιώς πώς θα έχει κουράγιο να περπατήσει? Τι ετοιμάζετε? Κάνω τα μπισκοτολούκουμα.
Τι γεύση έχει το λουκούμι? Είμαστε. Νομίζω ότι είναι τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο είναι. Είναι ευχάριστη διαδικασία. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Θα περπατήσετε κιόλας αύριο? Όχι, όχι, όχι. Θα βοηθήσετε μόνο? Ναι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πώς τα βλέπετε φέτος τα πράγματα? Είναι πιο καλά από κάθε άλλη χρονιά. Έχουμε πιο καλή οργάνωση. Περιμένουμε περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη χρονιά και ελπίζουμε να είναι όλα. Είστε και περισσότερο κόσμο εδώ, νομίζω. Βέβαια. Κάθε χρόνο προστίθεται καινούργια μέλη. Βοηθάνε όσο μπορεί ο καθένας με τον τρόπο του. Γεια σας. Από τον Παρθενώνα είστε κι εσείς? Όχι. Εμείς από πού? Εδώ πέρα. Οι περισσότεροι νύφες. Αλλά μπήκατε στη διαδικασία όμως να στηρίξετε. Ναι, βεβαίως. Γιατί όχι. Έτσι είναι. Όλοι πρέπει να στηρίξουν. Είναι όμορφο αυτό που γίνεται. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Παρθενώνας, ένας οικισμός από τους ιστορικούς της Ιθονία, έδειξε ότι όταν οι άνθρωποι θέλουν, μπορούν να πετύχουν το ακατόρθωτο. Στο πέρασμα Δραγουδέλη, που βρεθήκαμε, το οποίο διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παρθενών, με τη στήριξη του Δήμου Ιθονίας και της Δημοτικής Επιχείρησης, ήταν ένα λαμπρό παράδειγμα του τι σημαίνει εθελοντισμός στις μέρες μας και ποια πράγματα μπορούν να πετύχουν οι μικρές κοινωνίες στηριζόμενες σε αυτόν. Στον οικισμό, το χειμώνα κατοικούν δύο οικογένειες όλες και όλες. Ο τόπος πανέμορφος, πρικισμένος από τη φύση, με πολύ πράσινο και από τον άνθρωπο, με υπέροχα κτίσματα μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Ο γρανίτης, σμιλεμένος και δεμένος με το ξύλο, και οι μικρές σπινελιές των χρωμάτων, σωστά επιλεγμένες, δίνουν μια υπέροχη εικόνα που καταγράφεται στη μνήμη κάθε επισκέπτη. Είναι βάσανο φίλος που φωνάζει εκδρομή.
φεγγάρι, πως μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στη σαλιά της στιγμή. Πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Πως μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπη στην πληγή. Πως μ' αρέσει, πως μ' αρέσει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Το πέρασμα στο δάσος, μέσα από διάφορες διαδρομές. Το μήνα Οκτώβριο, οι σκορπισμένοι στην περιοχή Παρθενιώτες, που άφησαν τον οικισμό για λόγους βιοριστικούς όπως μας είπαν, μαζεύονται δημιουργώντας μια μεγάλη ομάδα από ντόπιους εθελοντές, αλλά και ανθρώπους που έρχονται από άλλες περιοχές, προκειμένου να έρθει σε πέρας αυτή η εκδήλωση. Μια εκδήλωση που χρειάζεται πολλούς εθελοντές. Σε κάθε μία από τις 6 διαδρομές που διανύουν οι εκατοντάδες περιπατητές που κάθε χρόνο έρχονται για να συμμετέχουν. Λέγομαι Λιόγλου Νικόλαος, είμαι από την Τρίγλα από την Χαλκιδική, είμαι αγρότης και είμαι εθελοντής στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης σήμερα ήρθε να βοηθήσει στο 10ο πέρασμα Δραγουντέλη. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται? Όχι, είναι η δεύτερη φορά, έχουμε έρθει και πέρσι. Μας καλέσανε εδώ πέρα και από τη στιγμή που μπορούμε ερχόμαστε, όποτε μπορούμε πηγαίνουμε που μας καλέσουν. Πόσο σημαντική θεωρείται αυτή την εκδήλωση εδώ, η οποία φέρνει σε επαφή ουσιαστικά τον άνθρωπο με τη φύση? Είναι πολύ σημαντική και είναι καλό να γίνεται, και πέρα από αυτό φέρνει το κάποιους ανθρώπους που ίσως δεν γνωρίζονται και ποτέ, ίσως να μην είχαν και την ευκαιρία να γνωριστούν ποτέ, και σε επαφή με τη φύση και ανάμεταξύ τους γνωριμία. Εσείς σαν ομάδα συμμετέχετε σε τι καλέσματα? Όπου χρειαζόμαστε. Εμείς σαν ομάδα επεμβαίνουμε και στο υγρό στοιχείο, ψάχνοντας αγνοούμενους, κάποιοι πιθανόν να βυθιστούν, και στο βουνό, αναρρίχηση, και εμείς μας έχουν καλέσει εδώ πέρα για να καλύψουμε τις διαδρομές αυτές, εάν χρειαστούν πρώτες βοήθειες. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα σήμερα? Ήδη η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη. Ναι, έως τώρα είναι χαλαρά. Τώρα από εδώ και πέρα θα δείξει. Thank you.
εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά αυτό ζεστό σου κρεβάτι, τότε θυμίσου η χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου. Δυο φιλαράκια με μία ψυχή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους, να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί. Μπορείς, αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια και η φιλία μας θα μένει αιώνια, είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Πράγματι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι τελείωσε με επιτυχία. Δεν είχαμε κανένα συμβάν το οποίο θα μας δυσαρεστούσε. Ο κόσμος τίμησε την εκδήλωση αυτή, ήρθαν περιπατητές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και τους ποδηλάτες και τους υπείς. Και νομίζω ότι για ακόμη μια φορά πήγαμε καλά και ευελπιστούμε του χρόνου για καλύτερα. Ομάδες εθελοντών από τα όρια του Δήμου και εκτός Δήμου σήμερα ήταν εδώ και βοηθούσαν. Τι έχετε να πείτε προς αυτή την κατεύθυνση? Πραγματικά, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, παράρτημα Χαλκιδικής, ήταν παρούσα εδώ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν και πέρυσι. Μας βοηθάνε πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες πλέον του κράτους σε ασθενοφόρα και σε ιατρική περίθαλψη έτσι είναι λίγο δύσκολα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εδώ κοντά μας, είναι δίπλα στους περιπατητές, να δίνουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί και ακόμη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Κύριε Πέση, δέκατη χρονιά φέτος με πολύ μεγάλη επιτυχία το πέρασμα Τραγουντέλη. Πράγματι, είμαστε στη δέκατη χρονιά σε αυτή την όμορφη εκδήλωση, το πέρασμα του Τραγουντελίου, που συνδυάζει τη φύση, να γνωρίσουμε ποια είναι η φύση, και μικρή και μεγάλη. Μια εκδήλωση με επιτυχία. Εδώ βλέπουμε ότι όλος ο κόσμος της περιοχής συμμετέχει και πάρα πολύ κόσμο που έχει έρθει απ' έξω, από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή και εδώ αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο πολιτιστικό σύγκλο του Παρθενώνα και στη Δημοτική Κοινοφιλή Επιχείρηση του Δήμου Συνθωνίας, οι οποίοι εργάστηκαν με πάρα πολύ κόπο για να πετύχει αυτή η εκδήλωση, δεδομένου ότι η εκδήλωση αυτή τίνει να γίνει πανελλήνια. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance.
Αντλητικά συγκροτήματα Χατεδάκης. Ίδρευση Χατεδάκης. Άρδευση Χατεδάκης. Τα πάντα γύρω από το νερό Χατεδάκης. Στο Διονυσίου Χαλκιδικής.